στο 88ο λεπτό συμβαίνουν όλα αυτά. Κυριάκου. Από τον Αβραάμ στον Φυλαχτού και τώρα στον Κυριάκου, πίσω στον Παναγή. Πίσω από την μπάλα, ολόκληρη αναγέννηση. Φιλανιώτης, Φυλαχτού, Ντα Σιλβέιρα. Αβραάμ προσπαθεί να γυρίσει στην περιοχή και κάνει επιθετικό φάουλ στον Χάρισον. Δεν νομίζω να υπήρξε φάουλ σε αυτή την φάση. Τελευταία κίνηση από τον πάγκο της Ομόνιας Αραδίπου στο 89ο λεπτό. Εδώ την ώρα που χτυπιέται η μπάλα ο Σπύρου είναι πιο μπροστά. Για να δούμε και να το αφήσουμε να... Και στην συνέχεια και πάλι ο Σπύρου και ανακουμπήθηκε η μπάλα, ήταν σε θέση offside. Θα έπρεπε να είχε υποδειχθεί από τον βοηθό. Στη θέση του Φυλαχτού. Μόλις βγει η μπάλα θα γίνει αλλαγή. Αβραάμ προσπαθεί, ο Γεωργίου, ο Λαΐφης με ψυχραιμία θα περάσει την μπάλα πιο μπροστά στον Βέσλεμ. Αβραάμ. Ο Ντα Σιλβέιρα. Έγινε φάουλ από τον Σπύρου. Κακώς διαμαρτύρεται. Στον Αποστόλου. Ο Θεοχάρους λοιπόν. Φιλανιώτης έτοιμος για την εκτέλεση, αγωνία εδώ στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Εκτελεί ο Πέτρος ο Φιλανιώτης στην καρδιά της άμυνας, έγινε η κεφαλιά, δεν ήταν καλή από τον νέο εισελθόντα Θεοχάρους. Τρία λεπτά θα είναι ο χρόνος της καθυστέρησης, αρχίσουν να μετράνε όπως βλέπετε σε 5 δευτερόλεπτα από τώρα. Μορφής. Μπονιφάτσιο προς τα πίσω η μπάλα, Παναγή, Κυριάκου, Παναγή, Χάρισον, Ντα Σιλβέιρα, Φιλανιώτης, Θεοχάρους και τώρα Αβραάμ. Το φάουλ είναι αμυντικό και γίνεται από τον Μισαήλ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Σταμάτη. Μέσα από ακόμα μια στιγμή φάση έχει τη δυνατότητα να απειλήσει η Ομόνια. Στο 91ο λεπτό ο Φιλανιώτης εκτελεί. Περνάει μπάλα από όλους. Τι έχει δώσει, επιθετικό φάουλ έχει δώσει. Και τα ακούει από τους φιλοξενούμενους ο κύριος Σταμάτης. Εμείς θα ξαναδούμε σε λίγο την φάση. Αν υπήρξε φάουλ να μου επιτρέψει ο κύριος Σταμάτης να πω ότι δεν το έκανε ο παίκτης Σαραδίπου, αλλά το έκανε ο Γιανακού. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα μπουλούκι εκεί οι παίκτες. Ο Μορφής, Μπονιφάτσιο, Μαυρουδής, ωραία η πάσα στον Μπονιφάτσιο, έτοιμος για το 2-0, θα το κάνει. Καθαρίζει το παιχνίδι αναγέννηση στο 92ο λεπτό με έναν παίχτη που ξέρει να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό, τον Πορτογάλο Μπονιφάτσιο. Αξιοποίησε την κάθε την πάσα, μπήκε στην περιοχή, δεν άφησε κανένα περιθώριο
στον Γκοντζάλες και έγραψε το 2-0. Η Ομόνια δηλαδή που ήταν μπροστά εδώ, κοιτάξτε, η πάσα από τον Χατζηγεωργίου, ο Μπονιφάτσιο με εξωτερικό φάλτσο στέλνει την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα. Μισό λεπτό πριν από το τέλος είμαστε. Δεν έχει περιθώρια πλέον η Ομόνια για να πάρει κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι. Η Ομόνια, η οποία όπως έχω αντιληφθεί από τον προπονητή της και τον κόσμο της, έχει παράπονα από τον κύριο Σταμάτη. Γεωργίου, η σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Σαΐλης.